Τώρα, όσον αφορά τη νικοτίνη, το κάπνισμα και τον κορονοϊό. Πραγματικά, υπάρχει μία μελέτη από την Γαλλία, η οποία έδειξε μία προστατευτική δράση της νικοτίνης και μέσω ενός χαμηλού ποσοστού καπνιστών μεταξύ αυτών που χρειάστηκε να νοσηλευτούν με τον νέο κορονοϊό. Να νοσηλευτούν ή να νοσήσουν? Να νοσηλευτούν. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως η νικοτίνη, βάσει της μελέτης αυτής, να προφυλάσει τον οργανισμό από βαριά νόσο, από συμπτωματική νόσο. Η νικοτίνη προσκολάται και μπλοκάρει τον κυταρικό υποδοχέα, έναν νικοτινικό υποδοχέα, μέσω του οποίου ο ιός διεισδύει στα κύτταρα και διαχέεται σε όλον τον οργανισμό και προκαλεί την νόσο και ενεργοποιεί τον καταράκτη φλεγμονής. Η μελέτη αυτή όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι πάρα πολύ μικρή και ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός. Υπάρχει αντίστοιχη μελέτη από την Κίνα με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που μελετήθηκαν και εκεί τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα. Καπνιστές με νέο κορονοϊό που χρειάστηκαν μεθ ήταν 12,3% του συνόλου, ενώ οι μη καπνιστές αποτέλεσαν το 4,7% από αυτό που χρειάστηκαν μεθ. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει και αντίποδας στην μελέτη των Γάλλων. Παρόλα αυτά... Βέβαια δεν μιλάμε για πολύ μεγάλη, επιτρέψτε μου κύριε Πηγάκη, δεν μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά απόκληση μεταξύ των ποσοστών. Νομίζω η γαλλική έρευνα αναφέρει ότι το 5% όσων νόσησαν τελικά ή νοσηλεύτηκαν ήταν καπνιστές. Τώρα μας αναφέρεται ότι είναι το 12%. Το ποσοστό είναι μικρό όπως και να έχει, έτσι. Άξιο τουλάχιστον να βγουν κάποια συμπεράσματα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι διαφορετικό πράγμα η νικοτίνη και διαφορετικό πράγμα το κάπνισμα. Μην μπερδεύουμε. Το κάπνισμα επίσης αυξάνει τους υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζήμου της αγγιοτενσίνης. Και η βιβλιογραφία συνδέει αυτή τη στιγμή την βαριά νόσο με τον αριθμό αυτών των υποδοχέων. Όσο πιο ανεπτυγμένο προφίλ υποδοχέων έχουμε αυτών των συγκεκριμένων, τόσο πιο βαριά θα είναι η νόσος. Και γι' αυτό και οι άνδρες ενδεχομένως να νοσούν περισσότερο και βαρύτερα από ότι οι γυναίκες. Διότι ο αριθμός των υποδοχιών αυτών είναι αυξημένος στους άνδρες. Πέραν τούτου, το κάπνισμα προκαλεί τα γνωστά προβλήματα στους πνεύμονες. Μειώνει την τοπική άμυνα των πνευμόνων. Προκαλεί βλάβη στο ενδοθήλιο των τρόγχων, με αποτέλεσμα να χαλάει η φυσιολογική άμυνα του αναπνευστικού μας και κατά συνέπεια ο ιός και όχι μόνο ο κορονοϊός να μπορέσει να προσκοληθεί ευκολότερα στον πλενογόνο των βρόγχων και να δημιουργήσει νόσο. Άρα θα ακυρώσουμε και θα στεναχωρήσουμε όσους πρόλαβαν χθες, κύριε Πηγάκη, να πούν ότι είχα κόψει το κάπνισμα να το ξεκινήσω ή να συνεχίσω να καπνίζω γιατί εμένα ο κορονοϊός δεν με πιάνει. Αυτά είναι τα σχόλια τα οποία ακούγονται από χθες στην κοινότητα. Οι Γάλλοι συνάδελφοι που θα συνεχίσουν λοιπόν τη μελέτη θα την κάνουν με σκευάσματα νικοτίνης. Σκευάσματα νικοτίνης. Όμως μέσω του καπνίσματος. Το κάπνισμα, προς Θεού, μην μπερδέψουμε τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι το κάπνισμα προστατεύει από τον κορονοϊό. Το αντίθετο. Πώς θα μπορούσε δηλαδή μια τέτοια φόρμουλα νικοτίνης να τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος από την ιατρική κοινότητα βέβαια, έτσι μέσω της ιατρικής κοινότητας, να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να... μην τον πλησιάσει ο ιός. Πώς θα μπορούσε να γίνει δηλαδή? Τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, διότι πολύ φοβάμαι ότι κάποιος ακούσει κάτι και θα πάει από τα φαρμακεία να παίρνει μπλαστράκια νικοτίνης, να παίρνει πιτάκια. Γιατί ακούστηκε και αυτό, κύριε Πηγάκη. Ακούστηκε με τα τσιρότα νικοτίνης, τα οποία μπορεί κάποιος να τοποθετήσει. Μα ενδεχομένως και αυτό να χρησιμοποιήσει η μελέτη,
για να δει κατά πόσο η νικοτίνη με μέσω των δερματικών επιθεμάτων και μέσω μιας σταδιακής και ελεγχόμενης απορρόφησης είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη και ίσως και στις μεγαλύτερες ποσότητες στην θεραπεία πλέον των ασθενών με COVID. Όμως σας λέω, τα περιστατικά από τις μελέτες είναι πάρα πάρα πολύ μικρά. Οι μελέτες είναι πολύ μικρές αριθμητικά και σε πληθυσμό εννοώ, και δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ας περιμένουμε ακόμα λίγο, διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ασθενών που μελετούνται σε μια έρευνα, τόσο τα συμπεράσματα είναι και πιο αξιόπιστα. Εντάξει, αλήθεια είναι, και πριν κλείσουμε, ότι το περισσότερο ενδιαφέρον θα το πρέπει να το εστιάσουμε, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, στην ανέβρεση, στην εξέβρεση των κατάλληλων φαρμάκων και κατ' επέκταση και του εμβολίου που από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει, και όχι τόσο στην νικοτίνη, έτσι. Όχι, όχι. Η σωτηρία μας θα είναι η έβρεση του εμβολίου. Το εμβόλιο είναι αυτό που θα μας προστατεύσει. Έτσι. Και θα πρέπει να πείσουμε οι γιατροί και εσείς που έχετε το βήμα προς την κοινωνία, τους αντιεμβολιαστές, διότι θα φανούν σιγά σιγά,